Είναι σημαντικό να μην την ακτούν όλα στον αέρα, τώρα που είμαστε στο τέλος της διαδρομής, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Sky, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα εν μέσω πανδημίας. Θέλω σήμερα, όπου ο κόμος έτσι έχει ζαλιστεί από τα νέα μέτρα, ναι, και εγώ αντιλαμβάνομαι και όλη η κυβέρνηση πλήρως την πολύ μεγάλη κόπωση που υπάρχει, ναι, γιατί είναι πολλοί πια οι μήνες που έχει κρατήσει αυτή η προσπάθεια, αλλά θέλω να στείλω σήμερα ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είμαστε στο τέλος διαδρομής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την πρόοδο του εμβολιασμού και την έξοδό μας από τον χειμώνα, ναι, είμαστε κυριολεκτικά στο τελευταίο το πολύ δίμηνο αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας που όλοι μας, όλος ο ελληνικός λαός, έδωσε όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό εδώ στο τέλος διαδρομής να μην την αχθούν όλα στον αέρα. Γι' αυτό και λήφθαν τα μέτρα. Μάλιστα. Τα οποία καταλαβαίνω ότι ξεβολεύουν πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολλούς να τα αντιληφθούν. Όμως ήταν, όπως έκρινε χθες η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, απολύτως απαραίτητα για να ανασχεθεί το λεγόμενο τρίτο κύμα και να μην βρεθούμε την τελευταία στιγμή αντιμέτωποι και εμείς με τις πολύ μεγάλες τραγωδίες που έχουν αντιμετωπίσει άλλες χώρες. Μάλιστα. Τώρα, λεπτομέρειες από αυτών των μέτρων, ναι, θα τις δούμε. Σας άκουγα που λέγατε για τις λαϊκές αγορές. Ρυθμίσεις κλπ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ προσωπικά, ως Υπουργός Ανάπτυξης, ναι, και όλη η κυβέρνηση, έχουμε κρατήσει τις λαϊκές αγορές ανοιχτές σε όλες τις καραντίνες μέχρι σήμερα. Ναι. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι λαϊκές αγορές είναι απαραίτητες να λειτουργούν, μειώνουν το συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ, συμβάλλουν στην προστασία των τιμών υπέρ του καταναλωτή, ναι, και οι άνθρωποι αυτοί του Μεροκάματου και του Μόχθου είναι άνθρωποι που αξίζουν το σεβασμό μας.